Καλό μεσημέρι από τα Μαριανό! Πείτε την αλήθεια, δεν περιμένατε να δείτε μένα και όμως με είδατε. Έχουμε έρθει στο όμορφο Μαριανό, έχουμε τις κατσούνες μας και τώρα εντάξει, θα δώσουμε πάσα στα παιδιά πίσω να πούμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας και να εξηγήσουμε για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Παιδιά, με ακούτε! Καλό μεσημέρι, Πέτρο! Πες τα όλα, βρε Πέτρο, δεν χρειάζεται, είμαστε περιττοί εμείς εδώ. Θα αποχωρήσουμε και ο τελός θα πάρει τη θέση μας. Σας έκλεψα τη δόξα για λίγο, πείτε την αλήθεια. Αλήθεια είναι, φοβηθήκαμε. Τσουμ, ξαφνικά ο Πετράκος ήρθε. Από σένα δεχόμαστε τα πάντα, ακόμα και να μας κλέψεις τη δόξα όπως το ανέφερες, γιατί σε αγαπάμε. Έτσι, πάρα πολύ. Μου. Παιδιά, δεν πρόκειται να σας κλέψω τίποτα, είστε καταπληκτικοί και εσείς είστε το καλό μεσημέρι. Εμείς είμαστε για τα γύρω-γύρω. Και εσύ είσαι το καλό λοιπόν, μεσημέρι. Τι θα κάνουμε σήμερα, πού είσαι, είπες Αμαριανό, τι θα κάνεις εκεί, θα φτιάξεις κατσίνες. Μ' ακούτε? Σε ακούμε πεντακάθαρα. Δεν σας ακούω. Όχ, Πέτρο. Είμαι στο Αμαριανό, έχω εδώ το φίλο συνεργάτη, άπεχτο παίχτη, το φίλο μας τον Μάρκο. Την αγάπη μας τον Μάρκο. Γεια σου Μάρκο. Γεια σου βρε Μάρκο, φίλε μας. Δεν τους ακούω, δεν ακούμε στα παιδιά. Τους ακούω εγώ. Τους ακούω εσύ, οπότε θέλεις να κάνουμε λίγο το... Ναι, χαιρετάω, κάνω τη γνωριμία, κάνω τη σύσταση. Ωραία, για πάμε λίγο να διορθώσω λίγο το... Πες μας πού είμαστε. Λοιπόν, δεν ξέρω τελικά ποιος φιλοξενεί σήμερα, εγώ εσάς στο χωριό μου ή εσείς εμένα στην εκπομπή. Αλλά και τα δύο. Χαίρομαι πάρα πολύ που για μία φορά είμαι μπροστά στην κάμερα και όχι πίσω όπως συνηθίζω. Ήρθα πάλι. Κάλυψα το κοινό. Έτσι, τέλεια. Λοιπόν, Μάρκο, πες μας πού είμαστε και τι κάνουμε, τι βλέπουμε πίσω. Είμαστε στο Αμαριανό, το χωριό μου, το χωριό της καταγωγής του πατέρα μου. Πίσω βλέπουμε τον πατέρα μου, ο οποίος είναι ο κατσουνοποιός που φτιάχνει τις περιβόητες κατσούνες. Έχει γίνει λίγο φίρμα ο μπαμπάς μου. Έτσι. Σε ένα υπέροχο χωριό όμως, που πρώτη φορά έχουμε τη χαρά να φτιάξουμε και να δείξουμε την παραγωγή κατσούνας, εδώ πέρα, στα Αμαριανό. Και όπως βλέπετε έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία να κατασκευάζει κατσούνες. Τι κάνει ακριβώς τώρα εκεί, για εξήγησε μας. Είναι στο πρώτο στάδιο που πλέον έχει κοπεί μάλλον το ξύλο και πλέον αρχίζει και τις γυρνάει. Θερμαίνει το ξύλο και από εκεί και πέρα μαλακώνει αυτό. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά να παίρνει σχήμα η κατσούνα την οποία κρατάμε και εμείς και κάνει την πρώτη κούρμπα. Είναι εντυπωσιακό το πώς τελικά το ξύλο Μάρκο και Πέτρο παίρνει αυτή την ελαστικότητα με τη βοήθεια της φωτιάς. Είναι απίστευτο, έτσι, και μένει μετά σε αυτό το σημείο. Ακριβώς, Λευτέρη. Δημιουργώντας την κατσούνα. Είναι μια τέχνη που... Πόσο καιρό ασχολείται ο πατέρας σου με τις κατσούνες? Ο μπαμπάς μου ασχολείται πάρα πολλά χρόνια ως χόμπι, το ξεκίνησε. Βασικά είναι άνθρωπος της παράδοσης, άνθρωπος του χωριού. Έμαθε τη διαδικασία κατασκευής. Και απλά τα τελευταία χρόνια, λίγο με την παρότρινση τη δική μου ίσως, έτσι, έτσι. άρχισε να κάνει λίγο παραπάνω. Λόγω της κρίσης και της αδυναμίας του να βρει δουλειά, ασχολήθηκε λίγο παραπάνω με αυτό. Και πλέον το κάνει και το χαίρεται. Καταφέρνει και το κάνει σαν χόμπι και εγώ καταφέρνω και το κάνω στη δουλειά. Τέλεια. Εν τω μεταξύ, να πούμε εδώ πέρα ότι όλοι οι άνθρωποι του Αμαριανού μας έχουν υποδεχτεί Λευτέρη και Χριστιάνα, δεν καταλαβαίνετε πώς. Την όλο αγάπη μας και τα και όσοι μας βλέπουν από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες εκεί στο Αμαριανό, ας βγουν έξω να φωνάξουν στο μπαλκόνι καλό μεσημέρι. Τώρα, εκεί από την πλατεία όσοι δεν έχουν εδώ βγει. Εδώ πέρα πίσω μας είναι όλοι. Πίσω. Ένα μεγάλο γεια θα δώσουμε. Ένα μεγάλο γεια για την αγάπη μας. Αν θα μπορούσαμε να τους δείξουμε. Έτσι. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον κύριο Γιάννη, ο οποίος συνεχίζει. Όπα, εδώ πέρα έχουμε τα φίδια να πούμε. Έχουμε κατσούνες, όχι τα φίδια, ακούγεται άσχημο. Όχι τα φίδια. Λοιπόν, Γιάννη, έλα εδώ να σου δείξουμε κάτι. Τι όμορφα που είναι εκεί, να πάρουμε λίγο εικόνα και οι κάτοικοι του χωριού. Να κάνουν, πάρουν και την εικόνα. Φίλοι μας, συγγενείς μας. Μπράβο. Είμαστε στην πλατεία και τώρα θα έχει λίγο φασαρία γιατί θα θερμάνει πάλι το ξύλο. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε μία κατσούνα την οποία την έχει ήδη γυρίσει. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Παρακαλώ, για σένα είναι όλο. Και είμαστε σε διαδικασία όπου πλέον πρέπει να βγάλει τη φλίδα. Άρα, για να καθαρίσει όλος αυτός ο κορμός, γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η κούρμπα. Μαλακώνει η φλίδα με τη φωτιά και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και τη βγάζουμε τη φλίδα. Μάρκο, να ρωτήσω εγώ κάτι, γιατί είναι μένω, όπως είπες και εσύ, ναι. Ο μπαμπάς σου έχει γίνει διάσημος το τελευταίο διάστημα και όχι αδίκως.
γιατί βλέπουμε η κριτική κατσούνα αυτή με τον παραδοσιακό τρόπο όπως κατασκευάζεται να φεύγει και εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδος, στο εξωτερικό, δέχεστε καθημερινά παραγγελίες. Θέλω να μου πείτε πώς είναι αυτή η νέα πραγματικότητα, γιατί στέλνουμε και ένα μήνυμα παράλληλα, το να ασχολούμαστε με κάτι παραδοσιακό εδώ στον τόπο μας και τελικά να καταφέρουμε, γιατί όχι, να ζήσουμε ακόμα και από αυτό, ακόμα και από την κατασκευή της κατσούνας. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, Λευτέρη, να μπορούμε να δείξουμε από αυτό το βίντεο και όσοι βλέπουν και ασχολούνται με την παράδοση, το πόσο όχι εύκολο, γιατί δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πολύ πιθανό να συμβεί η παράδοση μέσα από σύγχρονες τεχνικές του marketing, να μπορέσουμε να κάνουμε και να δείξουμε την παράδοση σε κόσμο ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, δεν είχε τη δυνατότητα πριν να τα δει όλα αυτά και να τα αποκτήσει, να τα κάνει δικά του. Αυτός ήταν ο σκοπός μας, γιατί όπως ήδη θα γνωρίζετε, οι κριτικές κατσούνες είναι κάτι το οποίο, ένα προϊόν το οποίο έτεινε προς εξαφάνιση ουσιαστικά. Σωστά. Και προσπαθούμε να του δώσουμε ξανά ζωή, να μπει, αν όχι στην καθημερινότητα, να μπει πάλι στη χρηστικότητα, να μπορεί ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιήσει για το δικό του λόγο ο καθένας. Για ένα περπάτημα στον άγρο ή ακόμα έχουμε δει ότι φτιάχνει και κανονικά μπαστούνια ο κύριος Γιάννης εδώ πέρα, άμα δούμε, μας έχει δείξει ο Γιάννης. Για στήριξη δηλαδή, ουσιαστικά που αυτός είναι ο σκοπός, αλλά ακόμα και για κτηνοτρόφους, συγγνώμη. Μπράβο. Εδώ να πούμε ότι... Έχει λεπτομέρεια, θέλει δουλειά. Γιάννης... Θέλει λεπτομέρεια, θέλει δουλειά και μιλάμε πραγματικά για καλλιτέχνη, παιδιά. Χριστιανά και Λευτέρη, άμα δείτε τα σχέδια, φίδια, καμπάνες, πώς χαράζει όλο το ξύλο από πάνω μέχρι κάτω, είναι κάτι το μοναδικό. Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις και λες, κοίτα να δεις που ακόμα και στις μέρες μας φτιάχνουν ακόμα τέτοια πράγματα και κρατάνε τις παραδόσεις, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, Μάρκο. Αυτό είναι σημαντικό. Και μας δίνουν τέτοιες εικόνες, τις οποίες πραγματικά δεν ξέρω πόσο συχνά τις συναντάμε πλέον. Εγώ τυχαίνει να τη συναντάω λόγω του πατέρα μου και λόγω του χωριού που αγαπάει την παράδοση, αλλά πραγματικά είναι σημαντικό πολύ να διασώσουμε ο καθένας ό,τι μπορεί και όπως μπορεί από την παράδοση. Έτσι και να... Η παράδοση μας είμαστε, φίλε Μάρκο. Όπως επίσης δεν ξέρω αν μπορώ, Λευτέρη και Χριστιανά, να σας πω. Βέβαια, έχω για λάβει πες. Αρκετά μηνύματα. Δεν σας ακούω, βέβαια. Τώρα... Με ακούτε? Βέβαια, ναι, τον ακούμε εμείς. Σας ακούμε εμείς και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Μείνει καθυλωμένοι, μην νομίζετε. Συνεχώς πληροφορίες. Σας έχω αποστομώσει τόσο πολύ. Έχουν μείνει έτσι, παιδιά, τι γίνεται. Μας πήρε και το λόγο. Με μεγάλη προσοχή. Μας πήρε και το λόγο στην αρχή ο Πέτρος, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Μας έχει εκμηδενήσει σήμερα. Αυτό. Από αύριο, παιδιά, ξεκινάω εγώ. Όχι, όχι. Δεν ήταν αυτό ο φόβο. Δεν το κάνω, Χριστιανά. Καλή αρχή, Πέτρο, να έχει. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ, μωρέ. Μάρκο, για πες μας. Λοιπόν, πες μας, Μάρκο, πες μας, Μάρκο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί έχω λάβει αρκετά μηνύματα από ανθρώπους που ασχολούνται με τις κατσούνες συγκεκριμένα και μου έχουν πει ευχαριστώ που τους έχω δώσει κίνητρο να δείξουν σε νεότερους ανθρώπους που έχουν δείξει ενδιαφέρον για να μάθουν την τέχνη, αλλά και οι ίδιοι να πουλήσουν και να βγάλουν τα προς το ζήν πάνω μέσα στο κομμάτι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι σκοπός μου να πουλάω τις δικές μου κατσούνες. Δεν ξεκίνησα ποτέ με αυτό το σκοπό. Πολύ σημαντικό. Σκοπός ήταν να διασωθεί η τέχνη. Και αυτό αγάπησε και εκτίμησε ο κόσμος. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Πες μας, Λευτέρη, φυσικά. Κάτι, ναι, το οποίο νομίζω ή εμένα μου διέφυγε πάλι όπως προηγουμένως. Ή... Πάντως θα το ρωτήσω. Από τι ξύλο φτιάχνετε μία κατσούνα? Οπ. Πολύ σωστή ερώτηση. Εδώ πέρα έχουμε τον ειδικό. Ωραία. Θα σας πω τώρα, τα ξύλα που φτιάχνουμε είναι διάφορα. Έχει ξεκινήσει ήδη ο μπαμπάς μου και γυρνάει και μία ακόμα κατσούνα. Εδώ να πούμε πώς είναι στην αρχή το, ναι, ξύλο. Έτσι. Είναι καλό να δείξουμε αν είναι εύκολο την αρχική μορφή του ξύλου. Έτσι, όπου εδώ απλά έχει κοπεί το ξύλο και ξεκινάμε τη διαδικασία να το θερμάνουμε και να το γυρίσουμε. Τι ξύλο είπαμε ότι είναι? Το συγκεκριμένο λοιπόν ξύλο, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, είναι από ξύλο σικιάς και τα ξύλα που φτιάχνουμε είναι κυρίως πρίνο, σικιά, ροδιά, σκήνος, ανάλογα από αυτά που θα προκύψουν κατά τους καθαρισμούς των οικοπαίδων που μπορεί να γίνονται εδώ στη γύρω περιοχή, που είναι ορεινά ουσιαστικά και έχει πλούσια τέτοια ξύλα. Έχει άφθονα ξύλα. Οπότε στην ουσία παίρνουμε ό,τι βρίσκει από την φύση ο κύριος Γιάννης εδώ πέρα και τα παίρνει και τα αξιοποιεί στο αποτέλεσμα αυτό εδώ πέρα ακριβώς που βλέπουμε.
Και να αυτό πούμε, το παιδιά, συγκεκριμένο αποτέλεσμα έχει και φίδι, έτσι. Να πούμε, παιδιά, ότι αυτή εδώ πέρα την κατσίνα, δεν ξέρω αν τη βλέπω. Τη βλέπουμε. Έτσι. Αυτό εδώ μου την έκανε δώρο ο κύριος Γιάννης. Τυχερούλη. Είναι σκαλισμένο ένα φίδι, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ναι. Βεβαίως. Τι όμορφο, Και νομίζω ότι θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της στήλης μου, παιδιά. Γιατί όλη την ώρα με έχετε στήλη στους δρόμους και τριγυρνάω γύρω-γύρω. Και κουράζεσαι, χρειάζεσαι μια στήριξη. Ήξερε που την έδινε ο πατέρας μου. Και τώρα ακολουθεί την εκπομπή, ξέρει. Αυτό. Και τώρα, παιδιά, από εδώ και πέρα θα είναι η γραφική εικόνα του τύπου. Καλησπέρα, παιδιά. Με εδώ στα Μαρζανό είμαστε. Εντάξει. Πάντως, επειδή είπε ο Μάρκος προηγουμένως. Μην νομίζεις ότι θα σε πάρουμε εδώ, εκτός αν θες να σου βρούμε και νύφη. Έγινε. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι βέβαια. Να το συνοικέσιο. Και ξέρετε τι. Λοιπόν, άκου, εγώ έχω έρθει εδώ από το πρωί και κάνουμε διάφορα θεματάκια με τα παιδιά εδώ πέρα του χωριού. Και από το πρωί Λευτέρη και Χριστιάνα μου έχουν βαλθεί και με γυρνάνε ρακές. Οχ. Μάλιστα. Ξέρεις πώς θα γυρίσει πίσω. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Ευτυχώς δεν οδηγάμε να το πούμε αυτό. Δεν θα κάνουμε δηλαδή αυτό που σχεδιάζαμε, ότι ερχόμενο στο Ηράκλειο θα μπει στο στούντιο αυτή τη φορά. Τέλος αυτά που ξέραμε. Τέλος αυτά. Δεν θα έρθει καθόλου σήμερα. Θα έρθει. Παιδιά, μπορεί και να μείνω εδώ. Έχω πρόταση να μείνω εδώ πέρα. Έχουν ανάψει από πίσω κάρβουνα. Έχουν κάνει φάση, έχουν βάλει ρακές. Ωραία. Λοιπόν, τι νομίζετε, είμαι σε ένα υπέροχο τόπο. Θα σας φέρω πεσκέση. Μπράβο, Μάρκο, να είσαι καλά και εσύ που μας σκέφτεσαι. Για σένα, Μάρκο, είμαστε σίγουροι. Είμαστε σίγουροι. Για τον Πέτρο, όχι και τόσο. Έχουμε τις αμφιβολίες μας. Αρχή είναι ακόμα. Ρε, παιδιά, γιατί έτσι τώρα, γιατί με πουλάτε, ρε, παιδιά. Μας κακόμαθες στην αρχή γι' αυτό. Κρασάκια στα φίλια, γιατί τώρα κοπήκανε. Πήρε την κατσούνα. Τώρα. Αλλά όπως είπε ο Μάρκος, ο μπαμπάς του Μάρκου. Τώρα πήρα την κατσούνα μου και φεύγω, παιδιά. Ο μπαμπάς του Μάρκου ήξερε που έδινε την κατσούνα, είπε προηγουμένως ο Μάρκος. Γιατί πολύ σωστά διαχειρίζονται το marketing, που είναι ένα βασικό στοιχείο της αναπόσπαστο του καλλιτέχνη εκεί, προκειμένου να πουληθεί αυτή η κατσούνα σε πολλές χώρες του κόσμου, που ομογενείς, όπως έχω μάθει, σας τηλεφωνούν, σας βρίσκουν στο διαδίκτυο και βεβαίως παίρνουν στο σπίτι, τους στέλνετε με courier, δεν ξέρω πώς θα στέλνετε εσείς εκεί, την εν λόγω κατσούνα, ένα εξαιρετικό, ένα έργο τέχνης. Πολλά χαιρετίσματα στον μπαμπά Μάρκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και τους δύο. Εννοείται, και τους τρεις σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέτρο, μη γυρίσεις, δεν πειράζει. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε από το όμορφο Μαριανό, παιδιά. Να έχετε μια καλή συνέχεια. Εμείς πάμε να φάμε μπριτζολάκια. Μάλλον ο Περατέρ ξεκίνησε νωρίτερα από σένα για μπριτζολάκια. Δεν έχει κλείσει την κάμερα. Αυτό έφυγε, ξέρω... γιατί αυτός νομίζεται πίνει ρακές. Έλα εδώ. Κάτι θέλει να μας δείξει ο Γιάννης. Για να δούμε τι θέλει να μας δείξει ο Γιάννης. Η μεγάλη πλάτανο του χωριού. Πάνω από 500 ετών πλάτανος. Τι όμορφο το Αμαριανό. Πέτρο, όλα τα έχω μάθει. Φιλήσει και εκεί άνθρωποι, ήρεμοι άνθρωποι, πράοι, φιλόξενοι, παραδοσιακοί. Και έτσι με αυτή την εικόνα από το Αμαριανό, και κάντε στην άκρη, μην σας πατήσει το αγροτικό. Σας αποχαιρετούμε. Γεια σου, Μπάρμπα. Να είστε καλά. Την αγάπη μας. Καλό μεσημέρι στο Αμαριανό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας.